κουβέντα, θα δώσω και τρία πολύ συγκεκριμένα credits points στον συνομιλητή μας, που είναι υπουργός τουρισμού, ο κ. Χαρίς Θεοχάρης. Πρώτον, ότι πράγματι είναι credit. 20% θέλαμε να πιάσουμε πέρσι. Αυτό ήταν ο στόχος, χαμηλός, αλλά αυτό ήταν με δεδομένη την πανδημία. Το πιάσαμε. Και ο δεύτερος στόχος ήταν να κρατηθεί καλά το προφίλ του ελληνικού τουρισμού. Και αυτό κρατήθηκε. Ο δεύτερος είναι η παραμονή του μετά τον ανασχηματισμό, γιατί διάφορα ακούγονταν δεξιά και αριστερά στην θέση του. Αλλά όταν έχει πιάσει τους στόχους, φαντάζομαι ότι αυτό δικαιολογείται. Και ο τρίτος είναι, επειδή πολύ βαβούρα γίνεται, και όχι μόνο από την αντιπολίτευση, για το αν ανοίγουμε καλά, αν ανοίγουμε άσχημα, δεν υπάρχει manual. Δηλαδή δεν έχουμε αντιμετωπίσει και πάλι στο παρελθόν κάποια πανδημία για να ξέρεις ότι είναι αυτός ο κατάλληλος τρόπος. Και επίσης δεν είναι λίγες οι παράμετροι που έχεις στο μυαλό σου και δεν είναι μόνο ελεγχόμενες από σένα, από την Ελλάδα. Έχουν να κάνουν με το πώς πάει η πανδημία σε άλλες χώρες. Άρα αυτά τα τρία credits εξ αρχής του τα δίνουμε. Αλλά υπάρχουν άλλα δύο θέματα τα οποία πλέον είναι πιο κρίσιμα. Στη δυσκολότερη οικονομική χρονιά που θα είναι το 2021 από το 2020, γιατί εκ των πραγμάτων τα έσοδα από δραστηριότητα θα είναι μειωμένα, τουλάχιστον αυτά. Ποιος είναι ο στόχος, και δεύτερον, πώς μπορούμε να πείσουμε έτσι ώστε να ανοίξει καλύτερα ο τουρισμός το 2021 και να φέρει περισσότερα από τα περίπου 4 δις που έφερε το 2020 στον ελληνικό προϋπολογισμό. Κύριε Θεοχάρη, καλημέρα. Καλή χρονιά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή χρονιά και στους ακροατές μας με υγεία. Και να ελπίσουμε ότι κάπως αυτή η χρονιά θα είναι μια χρονιά ανάκαμψης και να ξαναγυρίσει η ελπίδα. Αυτό εξαρτάται και από την πορεία του εμβολιασμού. Οπότε ρωτάω κατευθείαν το από εδώ και πέρα, γιατί δεν έχει και πολύ νόημα να βλέπουμε τα πριν. Έτσι κι αλλιώς αυτά τα credits τα έδωσα και το πιστεύω. Αλλά από εδώ και πέρα η αίσθησή μου είναι ότι η οικονομία μπαίνει πολύ περισσότερο, είναι πολύ πιο βαρύ το κριτήριο φέτος από ότι πέρσι στην ατζέντα. Και οι στόχοι δεν είναι οι ίδιοι. Ποιοι οι στόχοι λοιπόν για το 2021? Πράγματι, η χρονιά που ξεκίνησε έχει τις δικές της προκλήσεις και τις δικές της δυσκολίες, υπό μια σκοπιά έτσι πολύ μεγαλύτερες, καθώς ο κόσμος σιγά σιγά με τα εμβόλια θα αρχίσει να φοβάται λιγότερο, αν θέλετε. Πια οι προσδοκίες, οι σκέψεις, οι φόβοι θα γυρίσουν στο πεδίο της οικονομίας και συνεπώς είναι κρίσιμη παράμετρο στα εμβόλια και πώς τα χρησιμοποιούμε. Από αυτό θα εξαιρεθούν πάρα πολλά. Το τοπίο ακόμη είναι θολό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι από τον Απρίλιο και μετά, έχοντας πια εξασφαλίσει παραπάνω εταιρείες την έγκριση από τις ευρωπαϊκές αρχές, αλλά και κυρίως να έχει αυξηθεί η παραγωγή με εργοστάσια τα οποία κάθε εταιρεία προσπαθεί να βάλει να λειτουργούν στο full, θα υπάρχει διαθεσιμότητα και έτσι πολύ πιο γρήγορα από ό,τι βλέπουμε τώρα, θα εμβολιαστεί ο πληθυσμός. Αυτό είναι κρίσιμο και στον τομέα του τουρισμού. Εμείς έχουμε κάνει μια σειρά προτάσεων και σε διεθνές επίπεδο αρχικά για τη χρήση των εμβολίων, ώστε να μην υπάρχει, να μην υπάρχουν περιορισμοί στις μετακινήσεις για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί. Είδατε και την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την πρόεδρο του Συμβουλίου, την κυρία Φόντερ Λέιν. Της Κομισιόν, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμφωνηθεί αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο αρχικά και βεβαίως να το πάμε, γιατί όχι, και παραπέρα με τις τρίτες χώρες, γιατί ο τουρισμός είναι μια δραστηριότητα που είναι πιο διεθνής. Θέλουμε σιγά σιγά να αρχίσουν και οι τρίτες χώρες και η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι άλλες αγορές παραδοσιακά που μας επισκέπτονται να αρχίσουν να κινούνται και αυτές. Να το ρωτήσω αντίστροφα, έχει υπάρξει επαφή με κάποιες άλλες χώρες για το πώς υποδέχονται αυτή την πρόταση? Δηλαδή, επειδή δεν είμαστε η μόνη τουριστική αγορά, υπάρχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που μπορεί να εντός ή εκτός εισαγωγικών ζουν από τον τουρισμό σε μεγάλο βαθμό. Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία. Υπάρχει κάποιο είδους συμμαχία σε ό,τι αφορά την πρόταση αυτή? Αυτές οι συζητήσεις έχουν γίνει και γίνονται. Βέβαια γίνονται στο επίπεδο του Πρωθυπουργού, καθότι θα είναι στο summit που θα γίνει τις επόμενες μέρες η συζήτηση. Στο δικό μου επίπεδο η πρόταση αυτή την έχουμε συζητήσει και στο Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, την έχουμε συζητήσει και στις διάφορες διμερείς επαφές που κάνω, με την ευκαιρία για παράδειγμα της ανάληψης της Πορτογαλίας της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει θετικό κλίμα. Μπορεί να ακούσουμε και να δούμε
διάφορες συζητήσεις. Θεωρώ όμως ότι είναι μια πρόταση η οποία με τις όποιες προσαρμογές μπορεί να τεθούν από κάποιες άλλες χώρες θα περάσει και πρέπει να περάσει. Δυστυχώς αυτό που βλέπουμε στην πράξη είναι να κολλάνε σε τεχνικά κριτήρια και σε ζητήματα από τη στιγμή δηλαδή που οι αρχηγοί δώσουν το πράσινο φως, μετά υπάρχει πολλή συζήτηση, πολλή κουβέντα και πολλή καθυστέρηση. Το είδαμε με το PLF που αποφασίστηκε να υπάρχει ένα κοινό PLF και ακόμα οι προδιαγραφές καμία φορά πηγαίνουν και έρχονται χωρίς να έχουμε τελικό αποτέλεσμα. Υπάρχει στόχος για φέτος. Πέρσι θυμάμαι ότι το περίπου 20% του στόχου που θέλαμε να πιάσουμε μπήκε το Φεβρουάριο-Μάρτιο. Για φέτος έχουμε στόχο ή περιμένουμε εξελίξεις για να βάλουμε? Φέτος ακόμα το τοπίο είναι θολό. Συνήθως έτσι κι αλλιώς το πώς πηγαίνει η χρονιά, αν θέλετε, οριστικοποιείται στο Μάρτιο με τη μεγαλύτερη παγκόσμια έκθεση, την ΤΕΠΕ στο Βερολίνο. Δυστυχώς υπάρχει ακόμα αυτή η αβεβαιότητα. Βλέπετε ότι τα ρεκόρ στη Μεγάλη Βρετανία συνεχίζουν, που είναι μια τεράστια αγορά για μας. Πολλές χώρες αυστηροποιούν το lockdown τους. Συνεπώς ακόμη δεν υπάρχει ορατότητα για να μπορεί κάποιος να πει έτσι, με κάποιο βαθμό σιγουριάς το να κάνεις κάποιες προβλέψεις ή να βάλεις κάποιους στόχους, τους οποίους όμως δεν είναι ακόμα σε θέση να τις εξασφαλίσεις, δεν έχει και μεγάλο νόημα. Ας μην μιλήσουμε τότε για στόχο. Μπορείτε να μας δώσετε το αισιόδοξο και το απεσιόδοξο σενάριο, αυτό που έχετε αυτή τη στιγμή στο μυαλό σας? Ναι, αυτό που βλέπουμε είναι ότι θα είναι μια χρονιά ανάκαμψης. Αυτό το από το 20%-22% περίπου που βρεθήκαμε φέτος μπορεί να έχουμε ακόμα και διπλασιασμό του. Μπορεί όμως και να το ξεπεράσουμε ακόμα και αυτό το αισιόδοξο σενάριο. Δηλαδή θα έλεγα το ρεαλιστικό για να μην πω σε εύρη, θα ήταν κάπου κοντά στο 50% της χρονιάς του 2019, το οποίο είναι μια μεγάλη αύξηση σε σχέση βέβαια με το τι έγινε το 20%. Και να κάνω και μια ερώτηση πέρα από τον τουρισμό. Είχαμε πρόσφατα ένα σχηματισμό, πολλά ακούστηκαν για αυτόν. Προβλέπετε πολιτικές εξελίξεις μέσα στο 2021 ή τέλος πάντων είναι ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο? Λέω κατευθείαν ότι ο Πρωθυπουργός, προφανώς ο Πρωθυπουργός είναι και το απέκλεισε, δεν θα μπορούσε ούτως ή άλλως κανένας Πρωθυπουργός να το κάνει, αλλά φοβάστε ότι μπορεί να δημιουργηθούν και παγκοσμίως, όχι στην Ελλάδα, τέτοιες συνθήκες που να προκαλέσουν και πολιτικές αναταραχές? Ζούμε μια εποχή τόσο απρόβλεπτη που, τι να σας πω κύριε Παπαγεωργίου, κανένα δεν μπορεί να κάνει πολύ μακροχρόνιους προγραμματισμούς. Εγώ και νομίζω ότι αυτό είναι σημασία, είναι ότι ο Πρωθυπουργός είναι ειλικρινής στην θέλησή του να διατηρήσει τη σταθερότητα για να μπορέσει να τεθεί η οικονομία και η χώρα μας σε μια τροχιά ανάκαμψης. Μας έχουν τύχει πολλά ζητήματα, πολύ απρόβλεπτοι παράγοντες, από το μεταναστευτικό, την συμπεριφορά της Τουρκίας, από τις υποχρεώσεις για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε, να προχωρήσουμε σε γρήγορα εξοπλιστικά προγράμματα. Αυτές τις μέρες περνάει από τη Βουλή το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα για τα Ραφάλ. Κάτι που έγινε σε χρόνο ρεκόρ, έτσι να θυμίσω. Είχαμε την πανδημία, είχαμε την προσπάθεια να στηρίξουμε όλη την οικονομία με ένα πλέγμα από τεράστια προγραμμάτων στήριξης. Και εμείς στο Υπουργείο Τουρισμού δημιουργήσαμε μια σειρά από προγράμματα που δεν είχαμε ξανακάνει στο παρελθόν. Και φυσικά είχαμε το πολύπλοκο και πολύ δύσκολο άνοιγμα της οικονομίας το προηγούμενο καλοκαίρι, σταδιακά ώστε να μπορέσει να υπάρξει κάποιο είδους οικονομική δραστηριότητα και να μην είμαστε όλοι κλεισμένοι στα σπίτια μας για ένα χρόνο συνεχόμενο. Όλα αυτά δείχνουν ότι η κυβέρνηση έχει αντανακλαστικά αντιμετωπίσει τις συνθήκες και όσο προς το συμφέρον της χώρας είναι να μην γίνονται εκλογές, να είστε σίγουροι ότι ο Πρωθυπουργός αυτό θα επιλέξει πάντα. Δεν θα επιλέξει με κομματικά κριτήρια, δεν θα επιλέξει με άλλου είδους κριτήρια παρά μόνο με τα κριτήρια του συμφέροντος της χώρας. Κύριε Θοχάρη, εικάζω ότι τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου θα έχουμε μια πιο ξεκαθαρή εικόνα, οπότε θα τα ξαναπούμε τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Με χαρά. Καλή χρονιά. Με χαρά. Καλή χρονιά. Καλημέρα.